θα πρέπει να κάνουμε ησυχία για να ακουγόμαστε, αφού δεν έχουμε κάποιο μεγάφωνο. Χαίρομαι λοιπόν που είσαστε εδώ. Σήμερα είναι μια ειδική μέρα. Είναι μια μέρα που θα συζητήσουμε, αλλά και μια μέρα που θα το γιορτάσουμε μαζί, ως τσικνοπέμπτη. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, οι ομιλίες θα είναι σύντομες και θα είναι πάνω σε ένα θέμα που πραγματικά πολλούς ενδιαφέρει. Η υπέρταση είναι μία νόσος η οποία απασχολεί ένα στους τέσσερις Έλληνες. Όμως, μόνο το 25% των Ελλήνων και των Ευρωπαίων όμως, θα ξέρετε, όχι μόνο των Ελλήνων, των αναπτυσσόμενων χωρών θα έλεγα, το 25% μπορεί να το ρυθμίσει, να ρυθμίσει την υπέρταση. Άρα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί όμως. Γιατί είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να μας προκαλέσει εγκεφαλικό ή και έντραγμα ακόμα. Επομένως είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να συζητήσουμε. Και ας μην ξεχνάμε ότι από την ηλικία των 65 και πάνω, ένα στους δύο θα έχει υπέρταση. Άρα είναι ένα πρόβλημα που ακόμη και σήμερα δεν το έχουμε, άνω από τον 65 μπορεί να το έχουμε, κατά 50%. Ας συζητήσουμε λοιπόν σήμερα, θα κάνουμε σύντομες ομιλίες, δεν θα κρατήσουμε πολύ, για να μπορούμε να κάνουμε και ερωτήσεις. Θα μιλήσουμε για πρόληψη και θα μιλήσουμε και για το πώς πρέπει να μετράμε την πίεση. Οι ομιλητές μας είναι πρώτα η κυρία Τετόρου, Μαρία Τετόρου, η επισκέπτρια υγείας, θα μας μιλήσει για το πώς μετράμε σωστά την πίεση. Ο κύριος Πατούρας θα μας μιλήσει, ο γιατρός μας, ο γενικός γιατρός που είναι εδώ στο Κέντρο Υγείας, θα μας μιλήσει για την άσκηση και την υπέρταση. Η κυρία Τσιριγότη, η οποία είναι γιατρός στο Περιφερειακό Ιατρείο, γενική γιατρός, στο Περιφερειακό Ιατρείο του Παραλίου Άστρους, θα μας μιλήσει για τη διατροφή και την υπέρταση. Τι πρέπει να τρώμε δηλαδή, τι πρέπει να προσέχουμε στην υπέρταση. Και τέλος, η κυρία Μαρία Χατζηθεοχάρη θα μας μιλήσει λίγο και για τα φάρμακα. Τι παρενέργειες γενικές και συχνές μπορεί να έχουν τα φάρμακα και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Ας αρχίσουμε λοιπόν με την κυρία Τετόρου που θα μας μιλήσει για το πώς μετράμε την πίεση.